Ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Δυτική Βρετανία, αφού εκτός από το χωριό Δαφνούλα που έχει μπει ήδη σε ολικό lockdown και άλλες περιοχές του Δήμου Αγράφων παρουσιάζουν πρόβλημα διασποράς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλέξη Καρδαμπίκη, το πρόβλημα κυρίως εντοπίζεται στα χωριά Κρέτη και Κερασοχώρη, αλλά και στους γειτονικούς οικισμούς, αφού το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι rapid test και μοριακά test στο Κερασοχώρη, όπου από τους 169 κατοίκους που ελέγχθηκαν, στα 89 rapid test βρέθηκαν 15 θετικά άτομα στον κορονοϊό, ενώ αναμένεται και τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα 80 μοριακά. Μάλιστα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων που στεγάζονται στο Κερασοχώρη θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 12 Μαρτίου για να γίνουν η απολίμανση. Καταρχήν, όπως ξέρετε, η Δαφνούλα είναι σε lockdown. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αστυνομία στην περιοχή, υπάρχει και θελοντική ομάδα από το Δήμο και από την περιφέρεια για είδη πρώτης ανάγκης, ό,τι χρειαστεί στον κόσμο. Ο κόσμος συνεργάζεται και σχετικά νομίζω ότι στην περιοχή της Δαφνούλας θα πάμε καλά. Το ανησυχητικό είναι ότι στην κοινότητα της Κρέντης, που σήμερα γίνονται τα τεστ στο Κερασοχώρη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν θετικά κρούσματα και στη συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και με την περιφέρεια θα δούμε τι μέλη γενέστε. Αν δεν προσέξουμε όλοι μαζί, είναι εύκολο ο κορονοϊός να μας δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εντοπίζεται σε δύο περιοχές. Είναι στο χωριό Κρέντη και δίπλα στα γειτονικά χωριά. Και στο χωριό Δαφνούλα και σε κάποιους οικισμούς δίπλα. Δεν έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάθε φορά αξιολογούμε τις καταστάσεις με την πολιτεία, όπως σας είπα, με την περιφέρεια, με όλο τον κόσμο, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα. Είναι κάποιο στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή από τα χωριά? Ναι, είναι δύο άτομα από τη Δαφνούλα. Το ένα είναι στο Καρπενήσι, από όσο ξέρω, και το άλλο είναι στο Αγρίνιο και ξέρω ότι έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Σωτηρία. Νομίζω θα πάνε καλά. Θέλω να πάνε καλά. Το θέλουμε πολύ να γυρίσουν οι υγιείς στα σπίτια τους. Και τι ηλικία μιλάμε, Δήμαρχε? Είναι πάνω από τα 50. Κάπου εκεί. Το σημαντικό είναι να γυρίσουν οι υγιείς στα σπίτια τους πάλι και όπως πρέπει. Να έρθουν στις οικογένειές τους. Παράλληλα, κλειστές θα παραμείνουν την Παρασκευή 12 Μαρτίου και οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και ο βρεφονιπιακός σταθμός του Δήμου Αγράφων, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες απολυμάνσεις μετά τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενώ κλειστά θα παραμείνουν για τις επόμενες 15 ημέρες το νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Κρέντης. Όσον αφορά το σχολείο της Κρέντης και το νηπιαγωγείο, έχει κλείσει. Εκεί ήταν τρία παιδάκια αρχικά και οι δύο εκπαιδευτικοί θετικοί. Τώρα με ενημερώνουν ότι υπάρχουν και άλλοι από το σχολείο, τέλος πάντων, οι οποίοι διαγνώστηκαν με κορονοϊό με το τεστ που γίνεται σήμερα. Θα είναι για 14 μέρες κλειστό το σχολείο και ανάλογα δεν αποφασίζουμε μόνοι μας, αποφασίζουμε συντεταγμένα με την πολιτεία, με τα αρμόδια όργανα, ό,τι μας λένε, συνεννοούμαστε. Κανονικά συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, ωστόσο ο Δήμαρχος Αγράφων έχει ζητήσει από την 5η Υγειονομική ΥΠΕ Θεσσαλίας Τεραίας αλλά και από το Υπουργείο Υγείας να υπάρξει κινητή μονάδα εμβολιασμού για τους ηλικιωμένους κατοίκους που δεν μπορούν να μετακινούνται. Έχουμε ζητήσει, επειδή οι εμβολιασμοί γίνονται στο Κέντρο Υγείας Φραγκίστας για ηλικίες 60 και μέχρι 64 χρονών, έχω ζητήσει από την ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας και είμαστε σε καλό δρόμο να υπάρχει κινητή μονάδα εμβολιασμού. Ο κύριος Σερέτης μου είπε ότι έχει δρομολογήσει διάφορες καταστάσεις οι οποίες συνεννούν σε αυτή την κατεύθυνση. Απλά περιμένουμε και το κατάλληλο εμβόλιο που θα μπορέσει να εμβολιαστεί ο κόσμος στα χωριά του. Είναι αδύνατο να κάνεις 5 ώρες πήγαινε έλα οι παππούδες για να πάνε να εμβολιαστούν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν για να εμβολιαστούν. Και αν δεν εμβολιαστούν, το εμβόλιο είναι η δύναμή μας για την επόμενη μέρα. Αν δεν εμβολιαστούν, θα έχουμε προβλήματα.